Το βαρύτερο φόρο αίματος από την πανδημία παγκοσμίως, πίσω μόνο από την Ιταλία, πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στην Αμερικανική επικράτεια ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 16.500. Παράλληλα στη χώρα καταγράφεται το 1 τέταρτο των κρουσμάτων παγκοσμίως, αγγίζοντας το μισό εκατομμύριο. Ωστόσο, η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των θανάτων αφήνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας. Πιστεύω ότι η οικονομία θα τα πάει πολύ καλά. Αυτό είναι το προαίσθημα που έχω. Είχα παρόμοια καλά προαισθήματα που επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Τα πάμε καλά. Φαίνεται ότι είμαστε στο μίνιμουμ της καμπύλης αναφορικά με τους θανάτους. Μια λέξη τρομερή, μια λέξη σκοτεινή που την βιώνουμε όπως ποτέ ξανά σε αυτή τη χώρα. Το ευχολόγιο του Αμερικανού Προέδρου, αλλά κυρίως το νέο μεγάλο πακέτο ρευστότητας από τη Fed, έδωσε όθηση στη Wall Street που δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο, η ύφεση που συνδέεται με την πανδημία παραμένει βαθιά, γεγονός που αποτυπώνεται στο δείκτη της ανεργίας. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, ο αριθμός των εργαζομένων που υπέβαλαν αίτημα για επίδομα ανεργίας εκτοξεύτηκε στα 6,6 εκατομμύρια.